Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο του Κάρβουνου. Βράδυ και Σαββάτου 11 Δεκεμβρίου. Old Firm εναντίον Αλαντάλων είναι το μάτι που θα παρακολουθήσουμε στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου της Development League. Η Old Firm με μόλις 6 άτομα στο roster τους. Με 6 άτομα και η Αλαντάλων. Πρώτη κατοχή για τους Αλαντάλων. Ρεκόρ 4-3. Σε τυπικά φιλοξενούμενες απόψε. Επικράτησε το Μάτς Φρόξ την περασμένη αγωνιστική με 49-62. Την πρώτη τους νίκη ψάχνουν ακόμη οι Old Firm. Ρεκόρ 0-6 για εκείνους. Ωραίο καλάθι, ανοίγει λογαριασμό. Το 14 ο Βασίλης Βαγγέλης. Ενώ με το 13 είναι ο Μελανοφρίδης. Με το 45 ο Χτενίδης. Θα δούμε την πρώτη επίθεση των γηπεδούχων που σκοράρουν και εκείνοι. Καλάθια το νούμερο 13. Έχουν κάποια ονόματα. Θα δούμε σε λιγάκι. Δεν είδες άφησε τον Μιχαηλίδη. Μου ψάχνουν την καλύτερη επιλογή, πασαρέ έξω για 3 από τα 7. Στέλνει ο Σουβλέρης. Λοιπόν από τον Τρογάδα με το 41. Ανελόπουλος. Τον Δραγκώτη. Τρογάδας. Δύο πόντων έστω από και αυτό από τον Γιώργο Τρογάδα. Καλό ξεκίνημα στο μάτς για τους Old Firm. 4-2. Βήματα στην άλλη πλευρά. Τραγκώτη. Στην τρίποντο. Τρίποντα 45 μοίρες. Δεν είναι καλό το σουτ. Τον Βαγγέλη. Παραμένει το 4-2. Γρήγορο transition των γηπεδούχων. Πασά στο πλάι για τον Τραγκώτη. Λόγω προς επίθεση, ωραία εκτέλεση και καλάθι. Από τον Λεμονιά. Συμβίο. Πρώτο τρίλεπτο. Είναι ανώτερη τυπικά γηπεδούχη Old Firm. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Αλαντάλων. Σουβλέρης επανέφερε. Γιανοφρίδης. Χαϊλίδης. Δύσκολη προσπάθεια του Σουβλέρη. Άρα να βάλει ένα τρελό καλάθι. Τραγκώτη. Το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο Γιώργος Τρογάδας. Σουβλέρης. Μισθή άμυνα των γηπεδούχων.
ελπίζω να υπάρχει σφύριγμα αφού δεν έχει χτυπήσει ο Μελανοφρίδης. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και δεν είναι από ό,τι φαίνεται. Βλέρι στην αδύνατη πλευρά. Γράφει δύο πόντων από τον Μελανοφρίδη. Όμορφη εκτέλεση, διαφορά πέφτει στην ελάχιστη τιμή της 7-6. Βρήκαν τα πατήματα τους και οι φιλοξενούμενοι. Θα κλέψουν και την μπάλα μετά την λάθος πάσα του Κανελόπουλου. Σοκμέρι στον αφιλιασμό, θα μπορούσε να πάρει το maximum. Τα βάζει με τον εαυτό του, θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα από 4,5 λεπτά στο Χρήστο του Κάρβουνου. Μετά όλα το σκορ. Κανελόπουλος για τρεις. Ξεσμαντιάστηκε. Τρέξουν οι φιλοξενούμενοι. Πάσα στον αριστερό διάδρομο εκεί. Και το Χρήστος Μιχαηλίδης που σκοράρει εύκολα για το 7-9. Ωραίο καλάθι στον transition για τους φιλοξενούμενους. Λογάδας. Πέρασε η πάσα του. Σουβλέρι στον εκκλειασμό. Πατάει γκάζι. Και σκοράρει ούτε τώρα. Σουβλέρις. Το τρίποντο στην άλλη πλευρά, αλλά έχει πατήσει την πλάγια γραμμή πρώτα ο Γιάννης Στραγκώτη. Σελανοφρίδης απέναντι στον Τρογάδα, πάσα έξω, Σουβιατρής, Μιχαηλίδης, άστοχη. Τραγκώτη, Τρογάδας, τα δεύτερα ακόμα. Τοπική ενέργεια και κερδισμένο φάουλ. Πολύ όμορφη κίνηση και καλάθι από τον Χρήστο Μιχαηλίδη στην πιο ωραία φάση του αγώνα μέχρι στιγμής. Το 11. Προηγουμένως οι deflections επικράτησαν τον Lasers με 46-61. Σε ένα παιχνίδι πίσω για 3 δεκάλεπτα. Εξαιρετικό finish των deflections και τρίτη νίκη. Μπλοκ εντυπωσιακό. Επίθεση, καλή άμυνα από τους Αλεντάλλων. Θα έχουν τώρα την ευκαιρία να διευρύνουν αυτό το προβάδισμα τριών πόντων που έχουν χτίσει. 3-25 πριν το φινάλε αυτού της περιόδου. Καλίδης. Πάσα στο πλάι, σουβλέρι από τις 45 μοίρες. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Και το Τροχάνα στο rebound. Τραγκώτη. Να δει
την πλευρά του screen για να πασάρει στον Τρογάδα που ευστοχίσει στο δύο πόδια. Ωραία φάση, ωραία συνεργασία. 10-11. Γρήγορα θέλουν να επιτεθούν οι άλλα Ντάλλον. Αστοχή όμως ο Μελανοφρίδης με το 13 ξαναπήρε. Και σε δεύτερο χρόνο καλάθι με την τρίτη για τους φιλοξενούμενους. Ο κύριος Μιχαηλίδη. Μπραγκάτι. Καμελόπουλος για τρεις από μακριά. Θα αστοχίσει. Σάκος πήρε το rebound. Σουβλέρης. Ταϊκάτι. Πάτησε γερά. Πήρε το φάουλ, έβαλε και το καλάθι. Ωραία. Όμορφη προσπάθεια. Στροφή στο κάρβουνο για τη μια συμπληρωματική βολή. Είναι ο Γιώργος Σουβλέρη. 10-15 το σκορ. Και θα έρθει το μέσο τρίποντο. Κάρτα 2 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ελαφρώς ανώτερη μέχρι τη μισή Άλλα Ντάλλον. Δραγκώτη. Βλέπετε από τα σκρίνια σας. Το τρίποντο είναι άστοχο στη λήξη του χρονεπίδησης από τον Καμελόπουλο. Μαζάκος, προσωπική ενέργεια που βγαίνει το δρόμο. Κέρδισε το φάουλ και εκτελέσει δύο ελευθερές βολές. Μετά το τρίτο ομαδικό. Είναι τυπικά γηπεδούχων Old Firm. Old Firm που ηγήθηκαν από τις deflection της την περασμένη αγωνιστική με 67-54. Μέσα έρχεται 10-16. Αδύναμη δεύτερη. Για γηπεδούχους. Μπραγκώτη. Ανελόπουλος. Πάμε στην αδύνατη πλευρά. Τώρα φορώ λεπτά ακόμα. Λήξη του χρόνου επίθεσης. Απίστευτο τρίποντο από τον Μπραγκώτη. Τρομερό καλάθι. Από τα 8 μέτρα. 13-16 μείωσαν οι Old Firm, κερδισμένο φάουλ στην άλλη πλευρά. Αφού με μια πάσα μισού γηπέδου η άμυνα των γηπεδούχων επικινδυάστηκε, κερδίζει φάουλ και θα εκτελέσει βολές ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Έτσι η πρώτη 42 απομένει στην πρώτη περίοδο. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους οι γηπεδούχοι. Δύο φάουλ έχουν οι Άλλα Ντάλλον. Okay. 13-17 το σκορ. Γιάννης Κανελόπουλος. Δραγκώτη. Τρογάδα πριν από τον Σίτα εκτέλεσε για δύο πατώντας τη γραμμή. Πάμε ψηλά τον Αθανασάκο και γρήγορη πάσα για τον Μιχαηλίδη. Δεν θα διασκούν οι Άλλα Ντάλλον, θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τα 10 δευτερόλεπτα που απομένουν. Μιχαηλίδης 7-6, σούταρε για 2, αστόχησε, θετικό το rebound και σούτ στη λήξη, άστοχο. 13-17 μπροστά η Άλλα Ντάλλον. Δεύτερο δεκάλεπτο στο περιστέρι. Τελική κατοχή στους Old Firm. Νομίζω λύθηκαν τα όποια προβλήματα είχαμε με τα ονόματα κάποιων παιχτών. Σουβλέρι στον εφονδιασμό, δεν θα χάσει και το lay-up.
15-19. Κάζει ο Βασίλης σε προσωπική ενέργεια. Τα φάουλ, τίποτα λέει ο ρέφερης. Ο Βλέρης πατάει το τούρμπο. Ανάποδο λέει up. Δύσκολη προσπάθεια. Οφελίσσεται όμως και παίρνει το επιθετικό rebound ο Χτενίδης. Σουβλέρι Τρενίδης, Αθανασάκος, Μιχαηλίδης. Και Βαγγέλης. Η πεντάδα των Αλαντάλων. Όμως προσπάθεια του Μιχαηλίδη. Θα εκτελέσει μια συμπληρωματική βολή για το έμεσο τρίποντο. Τύχη. Διαφορά φλερτάρει με το να γίνει διψήφια. 13-22. Λοιπόν, για τους Old Firm με 24 Ντραγκώτη, το 13 κάνει ο Βασίλης, με 4 ο Κανελόπουλος, το 41 Τρογάδας, ενώ ο Ντραγκώτη ασπαιχτεί τον αριστερό διάδρομο. Και με το νούμερο 27 ο Σίτας. Γρήγορο transition για τους Αλαντάλων. Σουβλερής σουτ για δύο σαν σε βολές. Αστοχή όμως ο Αθανασάκος. Δεύτερη ευκαιρία για τους Αλαντάλων. Μιχαηλίδης σε μεταντός στον Σουβλέρη. Γιουρέτ στην περιφέρεια. Κτενίδης σε τον Γκάζι. Αναμείναμε φάουλ τον Καζδοβασίλη. Στους 10 για πρώτη φορά, 13-23. Θα ήθελα να βγάλουν αντίδραση τώρα οι γηπεδούχοι. Είναι με τον Κανελόπουλο να δίνει στην Σίτα. Το δεύτερο λεπτά ακόμα, Ντραγκώτη. Φαντός τον Κανελόπουλο, εκείνος ελευθερώνει ωραία για τον Καζδοβασίλη. Πολύ ωραία επίθεση με υπομονή. Και αποτελεσματικότητα, Καζδοβασίλης για 3. Δύο μέτρησε, 15-23 βλέπω το σκορ. Εκεί το συμβάνει. Δεν φαίνεται και από εδώ καλά ο Φωτεινός Πίνακας. Λεμονιά στο παρκέ, Ντραγκώτη στον πάγκο. Σουλφίρ. Σουβλέρης. Και καλάθι τον Βασίλη Βαγγέλη. Πολύ όμορφη προσπάθεια. 5-25. Δεκαετία πάλι στην άλλη πλευρά. Στο έξω Λεμονιάς σου τριών πόντων. Λίγο transition ξανά για τους φιλοξενούμενους. Βαγγέλης, Σουβλέρης. Το σκέφτηκε. Δίσταση να φτάρει για 3. Προσπαθεί πάσα, αλλά δεν είναι ιδανική η συνεννόηση με τον Εκτενίδη. Λεμονιάς υποφελίσεται, τρέχει στον εφηλιασμό, αλλά στοχεί. Πάμε κερδισμένο φάουλ με τον Βασίλη Βαγγέλη. Ακόμα στο πρώτο μήχρονο οι Αλαντάλων έχουν επιβάλει το δικό τους ρυθμό. Ο Σουβλέρης
για να βάλει ένα τρελό καλάθι. Το στόπ εντυπωσιακό του Καζδοβασίλη, αν είναι δυνατόν. Κλείνει το γενικό στο κάρβουνο. Τρομερή αμυντική προσπάθεια. Μελόπουλος. Καζδοβασίλης. Αμυντικό. Αμυντικό. Τον Αθανασάκο λέει ο ρέφερι. Χρονόμετρο. Χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα. Τρογάδας. Ανελόπουλος. Πάντως Φλέρι. Δεύτερο ομαδικό. Για τους Ελαντάλλων έχουν συμπληρώσει τα τέσσερα ομαδικά γηπεδούχοι. Κανελόπουλος από τα 7. Παλαβέτη κάνει το χατήρι, πήγε και βγήκε. Σταθμιάτικος εδώ. Θα μένει στο 15-25. Σουβλέρης. Είχε εκείνος στο 75. Δεύτερη ευκαιρία. Για κύριος Αθανασάκου. Στους Ελαντάλλων. Καϊλίδης, τροφοδοτή, τον Βαγγέλη, εκείνος έβαλε εξαιρετική πάσα για τον ερχόμενο στρέιλερ Αθανασάκο που αστόχησε. Σίτας. Ανελόπουλος. Προγάδα στη λήξη του χρόνου επίδεσης, δεν μπορεί να αστοχίσει, ο Σουπλέρης offside. Θα σκοράρει. 15-27 διαχειρός Γιώργος Σουβλέρη. Λεμονιά στον Σίτα, ωραία προσποίηση. Σουβλιά 2, άστοχο. Γυροκτενίδης, μακρινή πάση για τον Μιχαηλίδη. Κάνε μια γρήγορη επίθεση, άστοχη όμως αυτή τη φορά. Χρήστο Μιχαηλίδη. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Τους Ελαντάλλων να διευρύνουν στα τελευταία λεπτά την υπέρξη φορά. Καζδοβασίλης. Κανελόπουλος, νέα σπουδαία άμυνα των φιλοξενούμενων, αλλά μένει στα χέρια τον Ολφίρ. Είναι η ώρα του Μελανοφρίδη να πέρασει στο παρκέ στη θέση του Χρήστου Μιχαηλίδη. Γιουρέτη στην περιφέρεια για καλύτερη κυκλοφορία. Σουβλέρης παίρνει screen. Στάρει και για 3 τώρα, δεν είναι καλό. Rebound. Κανέναν. Η κατοχή για τους τυπικά γηπεδούχους. Πανελόπουλος. Ντραγκώτη από μακριά. Το έβαλε, μεγάλο καλάθι του Ντραγκώτη. Ψυχολογίας για τους κυβερδούχους. Μειώνουν τη διαφορά σε απόσταση 9 πόντων. Ωραία πάση στην αδύναμη πλευρά. Σουβλέρης εκτός της αεροπίας. 2,5 λεπτά για την ανάπαυλα. Νέο τρίποντο από τον Σίτα. Την οποία θα ευστοχίσει. Κυροκτενίδης. Πίσω από την πλάτη, έχει καταλάβει τον Παρδεσίδη και κλέβει ο Τρογάδας στον εφηδιασμό. Καλά στην κεφάουλ, απίστευτος ο Γιάννης Κανελόπουλος. Παρά το σκληρό φάουλ που του έγινε, βρήκε τον τρόπο να ευστοχίσει δίνοντας καμπύλη στην μπάλα. 20-27 και τρίτο φάουλ. Το τον Αθανασάκο. Πρόβλημα
με το σαλαντάλον. Θα έρθει το τρίποντο, θετικό rebound όμως από τον Λεμονιά. Φτιάχνει το τρίποντο του Ντραγκότσι στη συνέχεια. 3 λεπτά απομένουν. 2 χρόνο. Στα 2 προηγουμένως. Ωραία πήγε στην άλλη πλευρά. Κόψιμο του Μιχαηλίδη. Πάσα από τον Μελανοφρίδη για το 20-29. Ντραγκότσι στον Σίτα. Χαϊλόου, Λεμονιά θα γυρίσει από εκεί. Μακρινή πάσα για τον Σουβλέρι, άπιαστος, άλλο ένα καλάθι. Ωραία μακρινή πάσα του Μιχαηλίδη. 20-31, ξανά διψήφιο προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Λεμονιάς για τον Σίτα. Σίτας για τρεις. Λερίς. Ωραία θα γυρίσει η μπάλα. Στο έξω Αθανασάκο, δεν ξέρω αφής. Τώρα τελευταία 100 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο για να δούμε με πόσο μεγάλη διαφορά θα πάρει στα αποδυτήρια η Αλαντάλλον. Τροβάδας για τον Κανελόπουλο. Ωραία θα το ξαναδώσει. Καλά αυτή την Τροβάδα. Ασίστ από τον Γιάννη Κανελόπουλο. 22-31. Καηλίδης. Υποδότησε Βαγγέλη. Θα του ξαναδώσει την μπάλα για να παίξει το low post. Πετύχει το καλάθι ο Βασιλής. Time out από τους Old Firm. Επιστροφή στο Κάρβουνο. Με τον Φωτεινό πίνακα να φτάσει 90 λεπτά. Βλέπεις και είμαστε στα 90. Διακοπή. Λοιπόν, συνέχεια στο μάτς για το τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου χωρίς πίνακα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που γυρούμε να το λύσουμε. Παράβαση 3 δευτερολέπτων στην επίθεση της Old Firm. Τα δευτερόλεπτα ακόμα. Μέσανα με τη γραμματεία. 16 στην επίθεση των Αλαντάλλων. Πολύ όμως προσπάθεια του Σουβλέρι που αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 30 δεύτερα ακόμα, τα 20 των οποίων είναι για την Old Firm. Πάσα, αλλά ανακτά την κατοχή ο Τρογάδας. Θέλησε να δώσει τον Λεμονιά, οι δυο τους μπερδεύτηκαν. Θα τρέξουν οι Αλαντάλλων, υψώνει ο Σιβλέρης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, επιμένουν οι Αλαντάλλων και σκοράρουν με τον Μιχαηλίδη. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο, σε λίγο και πάλι μαζί. Δεύτερο ημίχρονο στο Κάρβουνο, χωρίς φωτεινό πινακά. 22-37. Προηγούνται οι Αλαντάλλων. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους, ας παίξει ο Μιχαηλίδης. Στην άλλη πλευρά ο Λεμονιάς δεν μπορούσε να σκοράρει τον φουνδιασμό. Και το καλάθι από τον Μελανοφρίδη, ωραία φάση. 22-39.
λάθος. Λέγουν οι φιλοξενούμενοι. Με 2 στον εφηλιασμό. Καλά και έχουν δεξί διάδρομο. 22-41. Διαχείρος Κτενίδη. Λεμονιάς για 2 στο σίδερο. Πήρε ο Μιχαηλίδης, ξανά στον εφηλιασμό. Λένε ο Τρίβης πατάει φρένο, θα περιμένει και τις συμπαίκτες του. Κόβησαν τρέιλερ ο Μιχαηλίδης, μένει στον αέρα, σκοράρει όμορφο καλάθι. Η διαφορά πάνω από τους 20 πόντους για πρώτη φορά. 22-43. Διαχειρός Μιχαηλίδη. Δεν μπόρεσε να προσεγγίσει ο Καμελόπουλος. Ήταν ο Φρίδης για τον Κτενίδη. Στο δευτερόλεπτο ακόμα, ωραία θα κυκλοφορήσει μπάλα. Μελανοφρίδης για 2 αστοχή. Πάμε τον Τραγκώτη. Βασίλη, δεν έχουν ξεκινήσει καλά το δεύτερο ημίχρονο. Γιόλ Φίρμ, 3 λεπτά χωρίς καλάθι. Κερνιδής, φιγκιουρέτης στην περιφέρεια. Και καλάθι. Για τους Αλαντάλων, 22-45. Θανασάκος σκοράρει. Ανελόπουλος, Λεμονιάς. Λήξη χρονοεπίδευσης. Καλιά μέρα των Αλαντάλων. Ενώ ο Λεμονιάς θα πάει στον πάγκο στη θέση του Οσίτας. Αλλά κουμπάει στο low post και από τη συναδύνατη πλευρά Κτενίδης ελευθέρωσε για τον Αθανασάκο. Παστό έξω για 3. Τρέχει αλλά δεν προλαβαίνει ο Μελανοφρίδης. Κατοχή για Old Firm. Ανελόπιλες Ρογάδας. Κίνηση από τους συμπαίκτες του. Ξέχνει στήριγμα, δίνει τώρα στον Μεσίτα αλλά κάνει λάθος. Διασμό, δεν θα προλάβει. Πρόλαβε, τελικά. Ο Παγγέλης και καλάθι. Το Μιχαηλίδη. 22-47. Ακόμα στην τρίτη περίοδο. Δουγκάκι από πολύ μακριά. Δεν θα μπορέσει να εξοχίσει. 0-8 το σερί που τρέχουν στο δεύτερο ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι Αλαντάλων εδώ δεν μπόρεσαν να επιτεθούν. Έγινε το λάθος. Ανέκτησαν την κατοχή οι γηπεδούχοι. Τον Κανελόπουλο τώρα να δίνει στην Σίτα. Τον Καζοβασίλη. Τρογάδας για να παίξει κοντά στο καλάθι, αμήνα με φάουλ. Το Μελανοφρίδη. Είναι στο μάτσο Λεμονιάς, στη θέση του Τραγκώτη. Thank you.
να τον τροκάδα. Συνδυασμό για Λαντάλλον, Σουπλέρι. Βλέπετε από τις κόντρες, αλλά δεν σκοράρει. Αλόπουλος. Λεμονιάς για δύο, ευστοιχεία των ύψερων δεύτερων βολών. Πρώτο καλά στο δεύτερο ημίχρονο για τους υπερούχους. Λέω πως το πίδεση, νέο καλάθι για τους Αλαντάλλων. Κοράρει ο Βασίλης Βαγγέλης. Το 24-49. Ανελόπουλος. Προχωρεί τον Τρογάδα, εκείνος απέναντι σε δύο παίκτες. Θα καταφέρει να τους νικήσει, μεγάλη άμυνα. Βαγγελή, έχει τώρα την μπάλα, Σουβλέρης, Ελανοφρίδης, Βαγγελής μόνος στην αδύνατη πλευρά, τώρα θα πάρει την μπάλα, τον είδε ωραίο ο Ελανοφρίδης, θα εκτελέσει για τρεις, αλλά θα στοχίσει, πάμε την Προχάδα, φαίνεται να έχει κουραστεί, Ανελόπουλος. Βασίλης, τα 4 λεπτά. Θέλει να δώσει στον Κανελόπουλο, γίνεται το λάθος. Ο Σουβλέρης, offside τον εφενδιασμό. Δύο ακόμα πόντι για τον Γιώργο. Time out. Θα επιστροφή στο Κάρβουνο. Περίπου 2 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. 24-51. Προηγούνται οι Αλαντάλλων. Περίπου για Ολφίρ, μου γίνει από τα screen και παίρνει την μπάλα ο Τρογάδας. Πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Ελκαρίσια προσπάθεια. 26-51. Τέσσερα 11 επιπλημμένους σκορ στην τρίτη περίοδο. Για να τέλον έχουν βάλει τις βάσεις για την νίκη. Το παλεύουν οι γηπεδούχοι. 51. Σουβλέρης. Είναι τελειώσει τη φάση που θα ήθελε. Ο Κανελόπουλος. Επίσης το καλάθι ο Λεμονιάς στον εφηδιασμό. Βελτιωμένοι μετά το time-out οι γηπεδούχοι που πήραν τις ανάσες τους. Σουβλέρης για τον Βαγγέλη. Αστοχή, rebound του Καζό Βασίλη. Σίτας, έτοιμο καλάθι για τον Λεμονιά. Η διαφορά πέφτει στους 20. Συνεργασία και στην άλλη πλευρά, βλέπουμε όμορφο μπάσκετ στα τελευταία λεπτά. Καλά και από τον Μιχαηλίδη. Τροχάδα σε αστοχή, Σουβλέρης θα πάρει την μπάλα στον εφηλιασμό, θα δώσει έτοιμο καλάθι για τον Βαγγέλη. 31-55, τελευταίο λεπτό. Στην τρίτη περίοδο. Ο Βασίλης. Τον Τρογάδα που είναι καλός στα τελευταία λεπτά. Η άμυνα του Βαγγέλη τώρα. Ξαναπήρε όμως ο Τρογάδας. Δεν έχει ανανεώσει το χρονόμετρο. Προσποιήθηκε ο Καζό Βασίλης. Σου ήταν εντός χρόνου αλλά εκτός στόχου. Μιχαηλίδης,
Ελευθερώνει για τον Σουβλέρη, γίνει ο Σουτάρι για 3, θα αρχίσει, ριμπαντισίτα. 10 δευτερόλεπτα, στον Φιλ. Μελόπουλος αστοχή με το 4. Διορθώνω 3 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Σουβλέρης πάρα λίγο να βάλει τρελό καλάθι. Τώρα τελείωσε η τρίτη περίοδος, 31-55 μπροστά πάντα για Λαντάλλον. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά του Κάρβουνο. Για τη Σολφίρν αργάτια στοχή με το 24 πήρε το Μελανοπλίδης. Και ποτέ άλλο έχουν πείσει μια διαφορά ασφαλείας. Αγγέλης για το Μελανοπλίδη. Μάχη για 2, θα στοχίσει την πάνω του Τρογάδα. Σίτας Τρογάδας, Λεμονιάς. Δοκιμάσει για 2, βάλα στο σίδερο και στα χέρια του Ακμασάκου. Θέλετε να έχει χτυπήσει παίκτης της Old Firm για κοπή. Λοιπόν, επιστροφή στο Κάρβουνο, έχει χτυπήσει ο Τρογάδας, νομίζω πως γύρισε το πόδι του, να ευχαριστούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα αγωνιστούν χωρίς αυτόν λογικά για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Είναι γηπεδούχοι. Δύο βολές έχει κερδίσει ο Μελανοφρίδης. Για τον Σουβλέρη που κόβει από την αδύνατη πλευρά και πετυχαίνει ωραίο καλάθι. Ασίστ το Θανασάκου. Σίτας για 3. Πάνω του Τενίδη.
Λερίς. Δύσκολη προσπάθεια, το βάζει ο Σουβλέρης, τρομερός. Ο Γιώργος, 32-60. Τέσσερις στην επόμενη πόντι από τον Γιώργο Σουβλέρη. Δρακάτι για τον Κάρτο Βασίλη, κόβει ο Κανελόπουλος, αλλά στεχνεί το 4. Σουβλέρης θα τρέξει, ψώνει, για τον Βαγγέλη, δύσκολη πάσα. Κανελόπουλος λεμονιάζει τον Δραγκάτη, πάει την baseline, δεν περνάει η πάσα του, έκλειψε ο Αθανασάκος, ο Σουβλέρης. Βάζει και αυτό ο Σουβλέρης. Είναι τρομερός τον εφηδιασμό. Λογικά αυτό θα πάρει το βραβείο του MVP. Αν μετράς σωστά, η διαφορά έχει φτάσει στις 30. 32-62. Τρογάδας επιστρέφει στο μάτς. Τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό, ευτυχώς. Βγάζει ο Βασίλης στον πάγκο. Τρογάδας, Δραγκάτη. Στα 10 δευτερόλεπτα πάει όλο το δρόμο, αλλά στο κλί. Μακρινή πάσα για τον Σουβλέρη. Αυτό βγάζει ο Βασίλη. Αδιαφυντικό φάουλ. Διοβολές και κατοχή. Σαλαντάλλον. Επίσης για Τσαλαντάλλον. Μεγαλοκρίδης για τρεις. Λάου Χτενίδης ανανεώνει την επίθεση. Ανασάκος. Πολύ όμορφη πάσα, έτοιμο καλάθι για τον Βαγγέλη. Όλα τα λεφτά η πάσα του Αθανασάκου. Τελευταίο πεντάλεπτο στο μάτς. Δραγκάτη για τον Τρογάδα. Πάσα έξω, Δραγκάτη μόνος του για τρεις. Πάνω του Πενίδη. Σουβλέρης. Σε τριών πόντων. Στο έξω Πενίδης. Μάση για τρεις. Αλασάκος. Αλασάκος. Μελανοφρίδης. Σουβλέρης. Από τα 7. Βάλα στο σίδερο και στα χέρια του Λεμονιά. Μελόπουλος. Σαν τρέιλερ ο Λεμονιάς. Δεν πετυχαίνει το καλάθι. Λοιπόν, του Βαγγέλη. Τελικό σκορ μένει να μάθουμε εδώ στο Κάρβουνο. Λίγη λεπτά για το φινάλε, οι Αλαντάλλον έχουν σφραγεί στη νίκη, θα φτάσουν στις 5 σε 8 μάτς. Καλάθι και φάουλ τον Βασίλη Βαγγέλη. Δικαίωμα για μια σκληρωματική βολή. Και τέταρτο φάουλ του Κανελόπουλου. Οι όλοι στην μοιραία θα γνωρίζουν την 7η ήττα. Το time out επιστρέφω σε λίγο. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Βασίλης Βαγγέλης. Δεν θα πετύχει το έμεσο τρίποντο.
Ναγκάτι. Καζαβασίλης. Τροχάμε στο τελείο στο screen. Καζαβασίλης περνά, δεν περνάει πάσα του όμως. Πάσα για τον Βαγγέλη. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Έβγαλα την άμυνα Γανελόπουλος και Τρογάδας. Πρώτη για τρεις. Ούτε τώρα. Βαγγιτενίδη. Πάσα του Σουβλέρη. Καλά στη Χτενίδη. Σκάρτα 2 λεπτά για το φινάλε. 32-69. Αν μετράω σωστά. Τρογάδα της δεν βρίσκει στόχο. Θανασάκος, πήρε ο Τρογάδας. Πίσω ο Βαγγέλης. Παραμένει για τους γηπεδούχους. Σίτας για τρεις. Θανασάκος. Τενίδης. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Σουβλέρης θα δοκιμάσει από μακριά και θα στοχίσει. Τρογάδας. Εκείνος. Λήξη της αναμέτρησης. 32-69, εύκολη νίκη για τους Αλαντάλλων που ανεβαίνουν σε ρεκόρ 5-3 στο 0-7 πλέον η Old Firm. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.